Ζούμε σε έναν κόσμο που δέχεται μια καταιγίδα πληροφόρησης. Οι ρυθμοί με τους οποίους προστίθενται νέες πληροφορίες στις ήδη υπάρχουσες είναι καταιγιστικοί. Και μέσα στην παλάμη του χεριού σου έχεις πρόσβαση σε όλη αυτή την πληροφορία του κόσμου, όπου κι αν βρίσκεσαι, ανά πάσα στιγμή. Και η πληροφορία συνεχώς αυξάνεται, διωγγώνεται, ανανεώνεται. Θα σας μιλήσω λίγο με αριθμούς. Το διαδίκτυο. Ο κόσμος δημιουργεί 2.000 νέα website κάθε ώρα. Κάθε λεπτό γίνονται upload 35 ώρες βίντεο. 2 δισεκατομμύρια YouTube βίντεο παρακολουθούνται ανά ημέρα. Αυτό το διαδικτυακό σύμπαν έχει αυξηθεί κατά 1.000% μόνο τα τελευταία 5 χρόνια. Απλά και μόνο η Google έχει να διαχειριστεί 1 δισεκατομμύριο ερωτήματα κάθε ημέρα. Αυτό αντιστοιχεί σε 116.000 ερωτήματα το δευτερόλεπτο. Αυτός είναι ο κόσμος σήμερα. Σε τέτοιες στιγμές ζούμε. Σήμερα αναδεικνύεται μια νέα γενιά παιδιών που εξοικειώνεται με τα νέα τεχνολογικά εργαλεία από την Κούνια, που επιδεικνύει μια πρωτοφανή άνεση και σιγουριά όταν χειρίζεται λογισμικά, όταν εξερευνά το διαδίκτυο, όταν φτιάχνει, διοχετεύει και μοιράζεται πληροφορία. Το ψηφιακό χάσμα αποτελεί ίσως το μεγαλύτερο χάσμα ανάμεσα στην τωρινή και την προηγούμενη γενιά και ίσως αποτελέσει τον αναλφαβητισμό του μέλλοντος. Όσον αφορά στις θέσεις εργασίας, είναι εμφανές πως η παγκόσμια αγορά σπρώχνει τους νέους προς δουλειές με όλο και υψηλότερη εξειδίκευση και όλο και περισσότερη τεχνολογία. Και όμως, πολλές από τις υψηλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας σήμερα δεν υπήρχαν καν πριν από 10 χρόνια. Social media strategist, app developer και άλλα. Όσον αφορά στους μαθητές μας, πολλοί από αυτούς θα έχουν δουλειές αύριο, οι οποίες δεν υπάρχουν καν σήμερα. Και κάποιοι από αυτούς τους νέους ίσως να είναι και οι δημιουργοί της δουλειάς που θα κάνουν. Και οι νέοι θα χρησιμοποιούν τεχνολογίες που δεν μπορούμε καν να φανταστούμε, θα κληθούν να βρουν λύσεις σε προβλήματα που ακόμα ίσως δεν έχουν έρθει καν στην επιφάνεια. Αυτός είναι λοιπόν ο κόσμος σήμερα. Και για ένα τέτοιο κόσμο προσπαθούμε να ετοιμάσουμε τους σημερινούς μας νέους. Επιτρέψτε μου να πω ότι πέρασαν οι καιροί που το στοίχημα ήταν η πρόσβαση στην πληροφορία. Η πληροφορία σήμερα είναι παντού. Ένας φοιτητής μου έχει περισσότερη αποθηκευμένη πληροφορία στο smartphone του από ό,τι σε όλα τα βιβλία του μαζί. Από όλα όσα θα του πω μέσα σε ολόκληρη την ακαδημαϊκή χρονιά. Και εμείς οι δάσκαλοι πια δεν αποτελούμε την πιο προσιτή πηγή πληροφόρησης για τους νέους μας. Το wireless internet είναι η πιο κοντινή πηγή πληροφόρησης. Η πληροφορία σήμερα λοιπόν είναι διάχυτη παντού, μας περικυκλώνει. Και επιπλέον ο καθένας από εμάς μπορεί πια να παράγει πληροφορία με την ίδια ευκολία που την καταναλώνει. Δύναμη, λοιπόν, σήμερα δεν έχει αυτός που έχει πρόσβαση στην πληροφόρηση, αλλά τη δύναμη την έχει αυτός που ξέρει να φιλτράρει την άπειρη αυτή πληροφορία. Να φιλτράρει και ποσοτικά, αλλά και ποιοτικά. Σήμερα ο ρόλος του δασκάλου είναι ίσως λιγότερο να μεταδίδει τις γνώσεις του και περισσότερο να καθοδηγεί τον μαθητή, οπλίζοντας και θωρακίζοντας τον με εργαλεία φιλτραρίσματος, ελέγχου της πληροφορίας. Σήμερα έχουμε ανάγκη όσο ποτέ άλλοτε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που δεν θα σε βομβαρδίζει και με περισσότερα δεδομένα, αλλά που θα εκπαιδεύει το μυαλό να σκέφτεται και να ελέγχει. Ένα σύστημα που θα διδάσκει στο νέο να κοιτάει την πληροφορία και τον κόσμο με κριτική ματιά. Τα καλά νέα είναι ότι κάτι τέτοιο δεν χρειάζεται να το ανακαλύψουμε εκ του μηδενός. Τέτοιου τύπου δεξιότητες εντοπισμού της έγκυρης πληροφορίας, αποβολή της παραπληροφόρησης, τις χρησιμοποιούν οι επιστήμονες εδώ και χρόνια. Είναι η επιστημονική μέθοδος, ο επιστημονικός αλφαβητισμός, η επιστημονική παιδεία, αν το θέλετε. Και όταν μιλάω για απόκτηση επιστημονικής παιδείας, δεν υπονοώ φυσικά πως πρέπει όλοι μας οι νέοι να γίνουν επιστήμονες. Εννοώ πως ό,τι και να γίνουν οι νέοι μας, λογοτέχνες, μουσικοί, αθλητές, τεχνίτες, θα πρέπει όμως να έχουν την ικανότητα να βλέπουν τον κόσμο μέσα από το πρίσμα του επιστήμονα. Γι' αυτό γιατί ο επιστημονικός αλφαβητισμός δεν σημαίνει μόνο να ξέρω την ταχύτητα με την οποία η γη γυρνάει γύρω από τον ήλιο ή δεν σημαίνει να ξέρω τους νόμους της θερμοδυναμικής απ' έξω. Η επιστήμη δεν είναι απλά μία λίστα με απαντήσεις σε επιστημονικά ερωτήματα. Είναι και αυτό, αλλά είναι πάνω απ' όλα μία διαδικασία αναζήτησης της αλήθειας. Επιστημονικός αλφαβητισμός σημαίνει να κοιτάω τον κόσμο με κριτική ματιά σε ό,τι κάνω.
Να μάθουμε λοιπόν στα παιδιά να έχουν απορίες, να ρωτάνε τις κατάλληλες ερωτήσεις, να συγκεντρώνουν τις σχετικές πληροφορίες, να τις επεξεργάζονται αποτελεσματικά, να κάνουν λογικούς συνειρμούς, να φτάνουν σε αξιόπιστα αποτελέσματα. Να μάθουν να προχωράνε με ενδείξεις και αποδείξεις. Και να μην φοβούνται, όσο όμορφη κι αν ήταν η αρχική τους υπόθεση, να την τροποποιήσουν ή και να την αλλάξουν, αν τα δεδομένα τους πρόχνουν προς κάποια άλλη κατεύθυνση. Ακόμα να αμφισβητούν. Να αμφισβητούν τα στερεότυπα. Να κρίνουν, να αμφιβάλλουν, να απαιτούν τεκμήρια και αποδείξεις. Γιατί στην επιστημονική παιδεία δεν έχει θέση το δόγμα. Δεν υπάρχει θέση για την άκρητη εξουσία. Ο επιστημονικός αλφαβητισμός είναι και ένας τύπος εμβολιασμού, ανοσίας, κατά των τσαρλατάνων που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την άγνοια ή την ημιμάθειά μας. Ακόμα και κατά των ίδιων των επιστημόνων. Ο επιστημονικός αλφαβητισμός διδάσκει πως κανείς δεν είναι υπεράνω της επιστημονικής μεθόδου. Και πως, όπως είπε και ο μεγάλος αστροφυσικός, Carl Sagan, όσο πιο εντυπωσιακός είναι ο ισχυρισμός σου, άλλο τόσο εντυπωσιακά πρέπει να είναι και τα τεκμήρια που το συνοδεύουν. Μόνο όταν εισάγουμε στους νέους την κριτική σκέψη, τότε θα ανθίσει και η ανεξάρτητη σκέψη. Και οι νέοι δεν θα φοβούνται να χρησιμοποιήσουν τη φωνή τους, να συμμετέχουν και να διεκδικούν. Τελειώνω λέγοντας πως μέσα σε αυτή την καταιγίδα πληροφόρησης, ίσως σήμερα να είναι πιο σημαντική από την ίδια τη γνώση η διαδικασία πίσω από την απόκτησή της. Και ίσως σήμερα να έχει περισσότερη σημασία για τους νέους μας να γνωρίζουν το πώς έφτασε και γράφτηκε ένα βιβλίο βιολογίας, φυσικής, χημίας, παρά το να γνωρίζουν το τι ακριβώς λένε οι σελίδες του. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.